δεν σε βλέπω για να τα λέμε λίγο και στα διαλύματα που πάντα σε ρωτάω, πάντα έτσι λέμε και τα δικά μας. Αλλά πραγματικά το σκεφτόμουν. Εσύ που τα βρίσκεις όλα, πριν βγει ότι ήμουν θετική, δεν το είχες δει? Θα σου πω κάτι. Τότε... Κάτι και την βλέπω ότι μιλάς, αλλά δεν σ' ακούω να μιλάς. Θυμάμαι ότι τότε που πρέπει να έγινε αυτό, ήταν ο Άρης στο προηγούμενο ζώδιο και σου έλεγα, αν το θυμάσαι, πρόσεχε παρασκήνιο, τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται, μετά από λίγο θα το μάθεις. Δεν μπορώ να ξέρω για τον καθένα τι σημαίνει παρασκήνιο. Το θυμάσαι μου έλεγε πάντως, πρόσεχε. Και μου έλεγε τι να προσέχω. Τι να... παιδιά, δεν πάει το μυαλό σου. Έχεις δίκιο τώρα. Δεν πάει το μυαλό σου. Το παρασκήνιο τι σημαίνει, σαν να είναι ένας κρυφός εχθρός που κάτι μπορεί να σου κάνει. Αλλά δεν μπορείς να ξέρεις για τον καθένα. Το ζουζούνι ήταν, Λίτσα. Που έχει διεισδύσει και να το ξέρεις. Το ζουζούνι ήταν. Και παρόλο που το είχα γράψει το ζουζούνι, πού να φανταστείς ότι είναι το ζουζούνι. Αλλά φαινότανε και θυμάμαι ότι μετά ήσουν και κακό και φιλιγάκι, δεν ήσουν στα πολύ καλά σου. Αλλά γενικά θυμίζουν το παρασκήνιο που λέγαμε τι είναι αυτό το παρασκήνιο το οποίο θα σκάσει κάποια ώρα. Εν τω μεταξύ χθες έκανα και αυτή την εξέταση για τα αντισώματα με την έρευνα που γίνεται επίσημα τέλος πάντων και βγήκανε θετικά. Δηλαδή αργή προφανώς, γιατί είχα ξανακάνει, δεν είχε βγει, ήθελε λίγο. Αντισώματα δηλαδή. Ότι έχω αντισώματα, ναι. Ήθελε λίγο χρόνο σε κάθε οργανισμό, προφανώς, δεν είμαι γιατρός, αλλά χρειάζεται ένα συγκεκριμένος χρόνος. Σε μένα βγήκε χτες, βγήκε το αποτέλεσμα τέλος πάντων, που έχει περάσει, πόσος καιρός πέρασε? Τρεις εβδομάδες. Όχι, λες παραπάνω. Είμαστε καραντίνα και κάνουμε και τόσες εβδομάδες. Από μέσα Μαρτίου.